Με την αγωνία για την ευημερία της Κρήτης και των πολιτών της να αποτελεί το συνδετικό κρίκο, τρεις εκπρόσωποι της πολιτικής από διαφορετικά κόμματα μοιράστηκαν το βήμα της διακομματικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν με θέμα υποδομές και παραγωγικότητα. Με τους συνομιλητές μου μπορεί να μας χωρίσουν οι πολιτικές μας τοποθετήσεις, να έχουμε ιδεολογικές διαφορές, αλλά μας ενώνει κάτι πιο δυνατό, η Κρήτη. Πώς συνδέονται οι βαριές υποδομές του νησιού μας με το επιχειρήν και τον αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο οφείλουμε να εστιάσουμε με διακριτές παρεμβάσεις. Κάθε υποδομή, σε όποια κατηγορία και αν υπάρχει, βοηθάει άμεσα ή άμεσα όλους τους παραγωγικούς τομείς. Αφού γνωστόν, η οικονομία είναι κύκλος. Ο αναπληρωτής τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, ο συντονιστής παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Φραγκίσκος Λαμπρινός κατέθεσαν τις σκέψεις τους αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν για τα μεγάλα και τα μικρά έργα υποδομών που έχει ανάγκη η Κρήτη. Μια συζήτηση με ετερόκλητες προτάσεις, με το ζητούμενο και το πολιτικό επίδικο να παραμένει ο τρόπος που θα μπορέσουμε να βρούμε κοινή συνισταμένη, κοινή συνεννόηση στα βασικά, τα θεμελιώδη όσον αφορούν τα έργα υποδομής στον τόπο μας. Για την Κρήτη μας, για τον τόπο που αγαπάμε, για την ανάπτυξή της, για τις υποδομές της. Μιλάμε για τους κριτικούς, για όλα αυτά που αρωματιζόμαστε για το μέλλον τους. Για το μέλλον της Κρήτη μας, για το μέλλον της νέας γενιάς. Στην κατάμεστη αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου, οι τρεις ομιλητές έβαλαν στο επίκεντρο το νησί σε μια εκδήλωση παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα των επερχόμενων εκλογών. Και ελπίζω αυτή η εκδήλωση να είναι η αρχή για ένα μίνιμουμ συνένεση που μπορούμε να έχουμε όχι για να συγκυβερνήσουμε, αλλά για να μπορούμε να συνοηθούμε για 2-3 στοιχειώδη πράγματα και για τις υποδομές και για την παιδεία και την υγεία και μερικά άλλα πράγματα που θα πρέπει να είναι εκτός πεδίου κομματικής αντιπαράθεσης.